Λοιπόν, ο λόγος στον Κώστα τον Αϊβαλιώτη και θέλω να τον ρωτήσω αυτός τι μπορεί να περιμένει από μια εξεταστική επιτροπή με ημερομηνία λήξεως που την ψήφισαν τελικά όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ. Γιατί δεν ψήφισε το ΚΚΕ, ποιος ξέρει. Μα θα σπάσει το άβατο του Περισσού. Ναι, γιατί εδώ βλέπω έχουν πάρει παιδιά δάνεια και τα είπα πριν τα πέντε κόμματα. Έτσι είναι Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Μάχεται για διαφάνεια το ΚΚΕ. Και οικολόγοι πράσινοι. Αυτά λέει η επίσημη λίστα. Η αλήθεια είναι ότι το ΚΚΕ αρνείται, όπως ξέρετε, τους ελέγχους στα λογιστικά του βιβλία. Σώπα, γιατί. Γιατί λέει ότι εκεί δεν θέλει να η ασφάλεια, ξέρω εγώ, γιατί, γιατί εμείς κάτω στο κανάλι στο Άρτη είχαμε κάθε τρεις και λίγο το ΣΔΟΕ, αλλά δεν αρνηθήκαμε ποτέ. Και έλεγχο και δώσ' του έλεγχο και ξανά έλεγχο και Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή έλεγχο. Αλλά βέβαια μου κάνει εντύπωση αυτό που είπες πριν, γιατί είπες κάτι ότι ο Σαμαράς. Όχι μου κάνει εντύπωση, το έχεις πει στη δικιά μου εκπομπή. Θα καθίσουμε στα τέσσερα και τα σκαμιά στα δικαστήρια τέσσερα ποτάρια έχουν, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Γιατί είπες κάποιος θα πάει κατηγορούμενος, δεν είπες. Κάποιοι υπουργοί δεν είπες. Καλό αυτό. Και τα σκαμιά. Μα στο πόρισμα Καλούδη είναι εντάξει. Το όνομα του Παπακοσταντίνου. Τον θυμάστε τον κύριο Παπακοσταντίνου. Μας έχουν βάλει παιδιά με το χρέος. Αν δεν διαγραφεί το χρέος, το οποίο είναι και επωνίδιστο και παράνομο και πανωτόκια, είναι το δημόσιο χρέος. Αν δεν συμψηφιστούν οι γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις, οι ρημάδες που κάνουν τα παπιά, ο Σόιμπλε και οι άλλοι του Βερολίνου, η κυρία εκεί, κάνουν τα παπιά και μας τα χρωστάνε, μας κατακλέψαν οι Ναζί. Αν δεν συμψηφιστούν, δεν μπορούμε να βγούμε στην επιφάνεια. Ό,τι άλλα και να λέμε, αν δεν ελαφρωθεί το χρέος, όχι 60%, πρέπει να διαγραφεί. Γιατί στη Γερμανία, γιατί διαγράφει. Δεν κατάλαβε τον πόλεμο, γιατί διαγράφει στη Γερμανία. Γιατί είμαστε εμείς οι μακάκες δηλαδή, που θα τρώμε τις φάπες. Και εντωμεταξύ, μια που λέω μακάκες, θυμήθηκα ότι όποιος δεν έχει πάρει δάνειο στην Ελλάδα ή κόμμα ή κανάλι, αισθάνεται περίπου μακάκα. Μου είπες πριν, ποιος πήρε κανάλι, ποιος είπε δάνειο από το Μέγα, είπες. Όχι μόνο. Ναι, δεν πήρε ο Καρατζαφέρης για το κανάλι, αλλά ούτε για το κόμμα πήρε. Μακάκας αισθάνεται. Αισθάνεται χαζός όποιος δεν έχει πάρει δάνειο, γιατί βλέπω ότι όλοι τη βγάζουν μια χαρά. Λάδι όλοι. Και τα κανάλια και τα κομματάκια τους έτσι. Και γιατί βάζει παρακαλώ η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ υποθήκη την κρατική επιδότηση. Αυτό το Πασόκ έχει γίνει απολυφάδι. Από 48% έχει πάει 4. Τι επιδότηση βάζει, πώς το λένε, ότι και καλά όχι θα παίρνετε. Λέει, Κώστα, από την... είναι τι κάνουν οι τραπεζίτες. Δεν μου λες κάτι. Με πήρε ένας τραπεζίτης και μου έκανε παράπονα ότι εγώ, λέει, τον κατέστησα κατηγορούμενο μαζί με τον ψυχάρη. Και είπα εγώ, είμαι εγώ δικαστικός λειτουργός, εγώ. Εγώ όμως τώρα στην Εξεταστική Επιτροπή θα πάω και θα πω αλήθεια οι τραπεζίτες, αφού δεν έχουν εγγύηση τώρα λοιπόν, είτε για τον Πίγασο, είτε για τον Δόλ, είτε για τον Μέγκα, είτε για τη Νέα Δημοκρατία, είτε για τον Πασόκ. Τι κάνουν, Κατερίνα, τι κάνουν οι τραπεζίτες όταν δεν έχουν εγγύηση από έναν μικρομεσαίο. Τι κάνουν. Εσύ 25 χρόνια έκανες εξεταστική, άλλη φορά. Για τα δεδομένα ομόλογα. Θυμάσαι ήθελα... τι είχε γίνει. Αμέσως Κωστή θα μας πεις. Κατερίνα, καταγγέλουμε συγνώμη. Λοιπόν τη σύμβαση και ζητάμε τα χρήματα που δοθήκανε. Είναι ξεκάθαρα. Πρέπει να δούμε λοιπόν στην εξεταστική αυτή επιτροπή ποιες είναι οι δανειακές συμβάσεις. Τι λένε αυτές οι δανειακές συμβάσεις. Δεν σου ζητάει ποιες παραπάνω είναι... εγγύησεις. Εμένα μου είπε. Αφού δεν έχει να δώσει εγγύηση, έτσι δεν λέει. Δεν τι να δώσει, οδολέ, έδωσε. Να δώσει και άλλα. Αφού έδωσε δεν δύο αμυγδαλιές ο ψυχάρης και τρία ημιπόγια στην Καλλιθέα. Πόσα να δώσει πιο άνθρωπο. Τι είναι αυτό. Δύο φορές λέει. Για εγγύηση έβαλε τρία ημιπόγια στην Καλλιθέα και έναν αμυγδαλαιώνα. Τι αυτά δεν είναι. Ο καμένος στην Κουλίτα. Όχι, δεν κάνω πλάκα. Α, για τον ψυχάρη. Ναι, ναι, ναι. Και δύο φορές λέει. Όχι μία. Πήρε δύο δάνεια μετά. Δηλαδή την ίδια εγγύηση την πήγε και από εδώ και από εκεί. Έτσι, και εσείς μου λέτε ότι αυτός ο τραπεζίτης ήταν μακάκας που λέει ο Κώστας. Όχι, παιδιά. Εδώ αποδεικνύεται η απάτη. Προχτές άλλαξαν τον ισολογισμό του Μπόμπολα, τον σμίλεψαν, τον αναδιάταξαν. Και προκειμένου να εμφανίσουν, κύριε Πιτούλη μου, παραπάνω ζημιές και άλλα αποτελέσματα, είπαν ότι η αξία του Μέγκα πώς είναι. Πώς λέτε, κύριε Πιτούλη, έγραψαν. Έγραψαν. Ανεκτήμητη. Πώς. Μηδέν. Εάν είναι μηδέν, αγαπητοί μου τραπεζίτες, η αξία του Μέγκα. Κατά ομολογία του μεγαλομετόχου. Εσείς έχετε κάνει απάτη. Δεν πάτε ρε μόνοι σας καλύτερα να παραδοθείτε. Κατερίνα, άμα πάνε μόνοι τους δεν έχουν και ο νόμος κάτι δεν έχει. Βέβαια. Δεν έχουνε. Βεβαίως. Πηγαίνετε μόνοι σας ρε. Πηγαίνετε μόνοι σας γιατί αλλιώς θα σας στείλουμε εμείς. Όλους εσάς. Και ας λέει ο Πιτούλης ότι δεν είναι αυτό ξέρεις για τους άστους. Ποιοι άστοι είναι αυτοί. Λινάτσες είναι. Έτσι είναι οι άστοι. Στείλτε την υπογραφή σας εσείς και θα δείτε.
Και τα λεφτά καθαρίζονται. Να βάλουμε κανόνες. Έχει και ο Σοκράτης τώρα. Στα Panama Papers, ο Σοκράτης. Ο. Πώς το λέγανε, ο εθνικός προμηθευτής. Ο εθνικός προμηθευτής δεν ήταν αυτός. Είχαμε τον εθνικό εργολάβο. Ήταν φίλος του Αντώνιου, ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης Κοκαλής. Ναι. Κάτι είχε πει ο Καμένος στη Βουλή τότε, τον ψάχναν λέει για να βρούνε πού πήρε τα εκατομμύρια Σαμαράς από τον Κόκαλη. Αυτά δεν έλεγε. Όχι μόνο, ο Γιώργος Μητσοτάκης δεν το είχε πει και του είχε πει ότι θα του κάνει και μήνυση ο Σαμαράς. Την έκανε. Ο Μητσοτάκης. Γιατί είχε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συγγνώμη, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε για αργύρια προεκλογικά το 2012 όταν ήταν να μπει ο Σιμπηλίδης στα ψηφοδέλτια. Εγώ αργύρια ξέρω τι λένε τη μίζα στο χωριό μου. Αυτά είναι τα αργύρια. Και όμως μια χαρά στήριξε ο Σαμαράς το Μητσοτάκη για να βγει πρόεδρος. Καλά, παιδιά! Είχε έρθει προχτές ένας από τη Ζάμπια και μου έλεγε. Μωρέ μου λέει Λαμόγιο, τι θα πει. Του λέω καλό παιδί. Καλά παιδιά. Εν δυνάμει πρωθυπουργό. Ναι, ναι, ναι. Πήγανε όμως και καθίσαν στην ουρά και ψηφίσαν οι φίλοι μου νεοδημοκράτες. Στην ουρά. Έτσι δεν είναι. Έμορε τώρα, τι φταίει. Α, και δεν μάθαμε. Ο Κοσμάκη φταίει. Ο κύριο Παπαμιμίκο έφυγε από την Νέα Δημοκρατία. Όχι, εκείνο ο κύριο Παπαμιμίκο. Ο κύριο Παπασταύρου. Όχι η Φούρνη Παπασταύρου. Όχι εδώ η Φούρνη. Ο Παπασταύρου ψάχνει να βρει με το φίλο στον Άδωνη δρόμο, λέει. Α, είναι εκεί ακόμα. Ναι. Δεν μου λέτε, στις ισοκομματικές εκλογές έπεσε το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας, νέου. Πλήρωσε κανείς. Ευθύνη δεν έχει κάποιος. Έγινε ένα ρεζιλίκι. Ρωτάω τους νοδημοκράτες, εσάς που μας βλέπετε. Έγινε ένα καραγκιοζιλίκι τον Νοέμβριο. Στο κόμμα σας. Εντάξει, στο δικό μου. Στο δικό σας. Μα ο Χατζηνικολάου, ο Νίκος, πάρτε αύριο την ελεύθερη ώρα να δείτε τι γράφω. Έχει το tweet του Χατζηνικολάου που έστειλα εγώ και μου το έκανε retweeted ο Χατζηνικολάου. Γράφω μέσα για τον Νίκο, τον Χατζηνικολάου. Την επομένη των εκλογών που έπεσε το σύστημα στη Νέα Δημοκρατία, που έπεσε το σύστημα, έτσι, και κανείς δεν πλήρωσε μέχρι τώρα, κανένας δεν ευθύνεται. Για αυτό το δεν θα λάβει δηλαδή. Είπε ο Χατζηνικολάου ότι προηγείται με η Μαράκης με 58%. Στην εκπομπή του, στο Real FM. Και έκανε την ανάρτηση και το έκανε ότι του άρεσε ο Χατζηνικολάου. Ενώ μιλάμε για σαμποτάζ δηλαδή. Τι, μα δεν ξέρω, βγήκε κανένα. Για τους νεοδημοκράτες μιλάω, τους φίλους μου. Εγώ, γιατί τι συνέβη μέσα στη Νέα Δημοκρατία τότε. Υπάρχει τέτοια καταγγελία, την οποία υιοθετεί και ο Νίκος ο Χατζηνικολάου. Ότι. Και πέφτει το σύστημα. Και έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν κάνει έρευνα, σημαίνει ότι ωφελήθηκε. Τα μηχανήματα ήταν Siemens. Σημαίνει ότι ωφελήθηκε. Δεν ξέρω τι ήταν τα μηχανήματα, αλλά όταν ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας δεν κάνει έρευνα, όταν υπάρχει τόσο σοβαρή καταγγελία, σημαίνει ότι ωφελήθηκε από όλο αυτό το συμβάν που δεν είναι συμβάν. Αυτό για δηλαδή τον Παπαμιμίκο δεν λέγανε τότε, ότι ξέρω έχει ευθύνη. Γιατί... Πούντα, δεν είδαμε τίποτα. Ναι, για πέστε. Θυμάμαι ότι είχαν γίνει ασφαλιστικά μέτρα και είχε χάσει η Νέα Δημοκρατία τα ασφαλιστικά μέτρα. Εναντίον ποιου. Τη εταιρεία που είχε αναλάβει το πρώτο κομμάτι. Η οποία έπαιρνε δουλειές από το Σαμαρά, από το Μέγαρο Μαξίμου. Μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου έπαιρνε δουλειές από το Σαμαρά η εταιρεία. Θυμάμαι ότι είχε εν γίνει ασφαλιστικά μέτρα από το κόμμα, από τον αρχηγό τότε που ήταν ο Μεϊμαράκης, για την εταιρεία η οποία είχε αναλάβει. Και έχασε τα ασφαλιστικά μέτρα η Νέα Δημοκρατία. Αυτό τι σημαίνει, ρε παιδί, δεν θα διερευνηθεί. Εντάξει, έχει δίκιο η κυρία Τζαγκανά. Δεν θα διερευνηθεί. Από ποιον να διερευνηθεί. Από αυτό που ευνοήθηκε. Έγινε ένα φιάσκο, ένα καραγκιόζι. Από αυτό που βγήκε πρόεδρος. Αυτό που έχασε, ο Μημαράκης μπήκε στην. Μα δεν έχει πλέον αρμοδιότητα. Αφεντικό τη Νέα Δημοκρατία είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν καταπίπτει, όταν μάλιστα χάνουν και τα ασφαλιστικά μέτρα, εκεί πέρα έπρεπε να ξυφουλκεί ο κύριο Μητσοτάκης. Να υπερασπίσει τα συμφέροντα τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Παπαδόπουλε, φτάνουμε προ το τέλο. Είναι πολύ σημαντική καταγγελία του Ευαλιώτη. Πολύ σημαντική. Παιδιά, εμπλέκεται ο Νίκος Χατζηνικολάου με το βάρος που έχει και εμπλέκεται. Είπε ο άνθρωπος κάτι το υιοθετεί. Το υιοθετεί. Το υιοθετεί και λέει ο Νίκος Χατζηνικολάου. Προηγείται με η Μαράκης. Πώς έπεσε το σύστημα. Καλά τώρα. Τι μπορεί να έχει τώρα, σου λέει. Ρε παιδί μου, η λογική να πει. Είναι ο Μεϊμαράκης με 58%. Πέφτει το σύστημα, δεν βγαίνει ο Μεϊμαράκης, βγαίνει μετά ο Άδωνης και όλοι οι άλλοι υποψήφοι του Σαμαρά και κάνουν σαμποτάζ επικοινωνιακό. Αποδομούν το Μεϊμαράκη και βγαίνει ο Κυριάκος Πρωθυπουργός, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Τον βλέπεις πρωθυπουργό. Δηλαδή τι δεν καταλάβε. Τον βλέπεις για πρωθυπουργό. Είδα έναν εφιάλτη πρόθεση. Και ξύπνησα εδρωμένο. Φαίνεται ότι θα είναι το μοναδικό πριγκιπόπουλο που δεν θα γίνει. Ακούστε μου που σας λέω. Μετά την αλλαγή λοιπόν του εκλογικού νόμου και θα ήθελα επ' αυτού λοιπόν να ακούσω το σχόλιο του κυρίου Παπαδόπουλου. Λέει ότι τέρμα οι εκλογικές περιφέρειες που ξέραμε. Η μεγαλύτερη θα έχει 4 με 5 βουλευτές. Άρα υπόλοιπα Αττικής, Β. Πόσους έχει Β? 42. Άρα δηλαδή θα μιλάμε για 10. Η Β θα γίνει 10 εκλογικές περιφέρειες. Εκεί να δω τα πριγκιπόπουλα που δεν έχουν βγει ποτέ στον δρόμο, που δεν έχουν καν πολιτικό γραφείο, μας κοροϊδεύουν. Μας παίρνεις, λέει, χρόνια πολλά, λέει τους φίλους.
τρέχεις πάνω κάτω, λέει, πας στις κηδείες, στις χαρές τους. Ω, εμείς δεν τους ξέρουμε. Εμείς δίνουμε το χέρι και πάμε και το πλένουμε με ενόπνευμα, με το λαουτζίκο, τι δουλειά έχουμε με το λαουτζίκο. Να σας δω τώρα, ρε λεβέντες, εσάς τα πρώτα αστέρια που βγαίνατε πρώτοι στη Β' Αθήνας, για να σας δω. Κύριε Πιτούλη, μα εσύ που πολιτεύεσαι. Στη Β' Αθηνών. Μάλιστα. Οπότε... Εσύ, εσένα σου αρέσει, όχι σου αρέσει, είναι πιο αντιπροσωπευτική η μικρή περιφέρεια. Πού ξέρει ο άλλος ποιος είσαι εσύ ή τον ξέρεις. Καταρχάς είναι πιο ξεκάθαρο ότι δεν έχεις εξάρτηση από τα μίντια, συσσαγωγικά. Δεύτερον είναι ότι ξέρεις τον κόσμο καθημερινά. Ζεις, βιώνεις τα προβλήματά τους. Και αυτό είναι και το ζητούμενο. Ένας βουλευτής δεν μπορεί να πηγαίνει σε 45 δήμους να ξέρει τα προβλήματα για να τα προωθεί. Γιατί το θέμα του βουλευτή είναι να προωθεί προβλήματα που υπάρχουν στην τοπική κοινωνία. Και αυτό πρέπει να σπάσει με το εκλογικό σύστημα. Δεν είναι μόνο οι 50 έδρες. Πρέπει να σπάσουν και οι περιφέρειες. Εκεί νομίζω ότι θα δούμε μια πραγματική εικόνα και ίσως εκεί αξιοποιηθούν και κάποιοι άνθρωποι. Εσείς, κύριε Πιτούλη, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο που και εγώ δεν σας κρύβω, το θεωρώ βέβαιο, είπε προχθές ο Κουρουπλής. Μα του λένε και πότε θα εφαρμοστεί αυτός ο νόμος. Από την επομένη μπορεί να... Από την επομένη, γιατί ο Μητσοτάκης έχει 74 ή 76 βουλευτές. Όλοι οι άλλοι θα πούνε ναι. Πιο απλή αναλογική, το μπόνους του πρώτου κόμματος μειώνεται, θα το παίρνουν, λέει, συνεργαζόμενα κόμματα. Γι' αυτό σας λέω, μη βιάζεστε να δούμε τον εκλογικό νόμο. Θα καταλάβει ο Σοκράτης. Θα καταλάβει και ο άλλος πώς θα γίνει. Ο Πάναμα. Όλοι του Πάναμα θα καταλάβουν ότι κούλι δεν έχει κούλι. Κύριε τέρμα κούλι. Εγώ εκφράζω την άποψή μου πάντα. Έτσι, κούλι τέρμα ή του Πάναμα, τέρμα κούλι. Άρα θα δουν ότι δεν, το παιδί. Μα οι δημοσιογράφοι το όνομα Κόκαλης δεν το είδανε, κανένας δεν το είδε. Ναι, και εγώ τώρα από σένα τα ακούω, ρε παιδί μου. Είσαι σίγουρος. Σιγουρότατα. Είναι με ένα κάπα ή με δύο, μήπως είναι άλλος. Τώρα Κόκαλα έχει το όνομα να μην το δούνε, τι να πω. Δεν ξέρω, το λέω γιατί προχθές... Και σκούζουνε, λέει, μας διαγράφουν από την ΕΣΥΑ. Μα είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για την ομολογία της διαπλοκής. Είπε και ο Θεός ο Πρετεντέρης, βέβαια, ότι ο κύριος Πολάκης δεν έχει τρόπους και δεν έχει παιδεία. Ενώ αυτός που πέθανε τα μπουκάλια στο διαιτητή είναι του κολεγίου. Θα δεις. Το ξέρεις. Επειδή έχει καλούς τρόπους. Με αυτούς τους καλούς τρόπους με καθύβριζε, αλλά θα τον δω τώρα μεθαύριο στο δικαστήριο. Ιωάννη Πρετεντέρη του Βαπτιστού, θα τα πούμε μεθαύριο για να δούμε για τους καλούς σου τρόπους. Μιας και είσαστε του κολεγίου εσείς και εμείς δεν είμαστε. Αλλά να σας πω, ο Σαμαράς, γιατί λες για τον Κόκαλη που κανένας δεν. Ο Σαμαράς είπε ότι θα κάνει μήνυση και στα παραπολιτικά και στο Βαξεμάνι. Και στη Δημοκρατία. Και στη Δημοκρατία. Δικιά, γιατί στη Δημοκρατία. Η Δημοκρατία δεν ήταν φιλική του, δεν τον στήριζε. Μα τα ρέστα της είχε δώσει. Δηλαδή φαντάσου. Έγραφε για μας, εναντίον μας, κάτι πράγματα τρομερά και τον στήριξε. Κανονικά το 12. Το είπα γιατί είπες λίγο πριν ότι κανένας δεν άκουσε για τον κύριο Κόκαλη. Αλλά υπάρχει στη λίστα εκεί της Λαγκάρντ ένα όνομα που λέγεται Αντώνη Σαμαράς. Δεν λέω εγώ ότι είναι αυτός. Αλλά ποιος είναι αυτός. Πρόσεξε. Γιατί όπως είπα, οι Βαλιώτης δεν είναι Νικολόπουλοι, είναι πολύ. Μη σου πούνε ότι είναι κανένας κομμωτής. Θυμάσαι, είχα πει στην εξεταστική. Είχα πει ρε παιδιά, εδώ ένα τηλέφωνο, λέω Σαμαράς και μου λέει ο Κώστας ο Τζαβάρας, καλή του ώρα, γεια σου Κώστα, ο βουλευτής. Ναι. Μου λέει ένας, λέει, ένα χρωματοπολείο είναι στην Πατησίων. Λέω πάλι καλά που δεν είπες ότι είναι ο Τρίφωνας Σαμάρας. Γιατί αυτός τι ήταν αυτός. Ρε παιδιά, ήταν στο ημερολόγιο του Χριστοφοράκου και βλέπω γραμμένο, εγώ το κινητό του Σαμαρά το ξέρω, γιατί είχα χρόνια το γραφείο του Νικήτα Κακλαμένου, ήταν πολιτική άνοιξη. Εντάξει, για να μην λέμε και αυτά. Και βλέπω λοιπόν Σαμαράς. Και λέω παιδιά, συγγνώμη, εδώ στο ημερολόγιο βλέπω, λέω Σαμαράς, ποιος είναι. Και μου λέει ένα χρωματοπολείο στην Πατησίων. Καλά, εσύ είχες πάρει... Μέσα στην εξεταστική. Και του λένε Κώστα μου, ο Χριστοφοράκος με απλούς ανθρώπους έκανε παρέα. Είναι ο ποδοσφαιριστής ο Γιώργος ο Σαμαράς. Με μπετατζίδες, με χτίστες. Εσύ είχες πάρει το ημερολόγιο του κυρίου από την δικογραφία. Τη δικογραφία. Κανονικά όλοι την πήραμε. Και ο Πάνος ο Καμένος και ο Παδημούλης. Εμείς που αγωνιζόμαστε. Εκεί υπήρχε... Τη μία είχαμε γκόμενα, την άλλη είχαμε βίλα. Τα ξέρετε αυτά. Είχαμε βίλα στις Βρυξέλλες, την άλλη είχαμε βίλα στη Νεκάλη. Τα ξέρετε αυτά, έτσι. Γκόμενες είχαμε, ο άλλος. Συγγνώμη, έτσι, αυτά. Ξαφνικά, όλα. Ο Μητσοτάκης ήταν στο ημερολόγιο αυτό. Δεν ξέρω, έχω εδώ πέρα ένα χαρτάκι. Ξέρεις ή δεν ξέρεις, όλα δεν ξέρεις. Είχε ένα τέτοιο, ένα τραγούδι είχε αφιερώσει κάτω στα λεμονάδικα. Ναι. Είχε, ήταν μέσα στη ζωή. Δεν ξέρω, τα έγραψα εγώ στο πόρισμά μου. Εντάξει, τα έγραψα εγώ στο πόρισμά μου. Μα μου είχε κόψει την καλημέρα. Είχα αναφερθεί μέσα στην εξεταστική και δεν μου μίλαγε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, γιατί δεν μου μιλάς.
Από τότε δεν μου μιλάει. Ήταν, βρε παιδί μου, στα ημερολογιά του. Μέσα στη δικογραφία της Siemens, ναι, υπάρχουν ορισμένα πράγματα. Και ναι, υπόθηκαν και έχουν βγει και τιμολόγια κτλ. Και, ναι, και έλεγα εγώ, άνθρωπος, ρε παιδί μου, ποιος είναι αυτός. Μα ποιος είναι ο ένας, ο άλλος, ο παράλλος. Έβλεπα μέσα το Μαντέλη. Ήρθε ο Μαντέλης, μας είπε ότι έκανε και εκδήλωση μέσα στην. Δεν είπε, Σενιά, έβαλε ότι. Όχι, στο αίθριο της Siemens. Σε λέει για το Μαντέλη. Δεν μου λες, όχι, όχι, λέει. Του λέει για το Μαντέλη. Εσύ δεν είναι, γιατί κάνει. Εσύ δεν έβγαλες τιμολόγια εδώ με το Μητσοτάκη, εσύ δεν τα έβγαλες. Μα τι με ρωτάς, αυτά που έχεις βγάλει. Μα τα έβγαλες, χρυσέ μου άνθρωπε, εσύ δεν τα έβγαλες τα τιμολόγια. Να σου πω, ο Φαΐλος θα έρθει στο κόμμα. Ποιος είναι ο Φαΐλος? Ο Κρανιδιώτης. Αν νόμιζε ο Κρανιδιώτης, το Μακαρίτη πήγε το όνομα. Όταν είσαι Κρανιδιώτης, το Μακαρίτη, ναι. Γιατί, εντάξει, κοίταξε να δεις. Για να καθίσει δίπλα μου ο Κρανιδιώτης, πρέπει να υπάρχουν ορισμένοι όροι. Εντάξει, εγώ είχα βγει δύο φορές βουλευτής. Εκείνος το μόνο που έχει κάνει είναι να έχει περάσει τη σχολή μονίμων υποψηφίων. Γιατί όμως έχετε τέτοια αντιπαράθεση? Δηλαδή δεξιός είναι και ο. Δεξιός από πότε είναι, δεν ξέρω. Δεξιός, αυτά γράφει τα μηνύματα του. Είναι δεξιός. Δεξιός και τον θυμάμαι ξαφνικά να έρχεται στην πολιτική άνοιξη από τότε που είχε γίνει ιστορία με τον Πονοτσαλάν. Δεν θυμάμαι να ήταν πιο πριν δεξιός. Ήτανε δεξιός, το θυμάστε, κύριε Νικολόπουλε, εσείς που είσαστε δεξιός και βουλευτής από το 89. Τον θυμάστε? Όχι, αλλά ότι παίρνει θέσεις πατριωτικές είναι αλήθεια, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν νομίζω ότι κανένας. Δεν τον έχω παρακολουθήσει ιδιαίτερα. Κάτι για μια γυναίκα με μουσια μίλαγε. Μετά είπε θα κόψει τις κοτσίδες του Μητσοτάκη. Δεν ξέρω τα πατριωτικές θέσεις. Κοίταξε, αυτό έδωσε αφορμή μάλλον στο Μητσοτάκη να προσλάβει τον δημοσκόπο. Γιατί σου λέει ποιος θα μου κόψει τις κοτσίδες. Γι' αυτό πήρε τον Τάκη. Τάκη, γι' αυτό, μια και του είχε πει ο Φαΐλος ότι θα σου κόψω τις κοτσίδες, σου λέει να πάρω έναν να τον έχω εκεί πέρα με χρυσό ψαλίδι. Λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος. Κατερίνα, θες να πεις τίποτα στους ανθρώπους, αλλά καλό. Όχι το δυσάρεστο όπως ξεκινήσαμε. Εγώ ξεκίνησα με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι δυστυχώς δυσάρεστη. Όμως ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει. Και καλό είναι να απευθυνθεί στους δικηγόρους πώς μπορεί να αντιδράσει να σώσει αυτή τη στιγμή την πρώτη κατοικία. Μα με μηνύσεις, μα με εξώδικα. Να κάνει κάτι και να κινητοποιηθεί. Γνωρίζω ότι είμαστε σε αποχή και θα παραμείνουμε μέχρι τις 25 Τετάρτου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου, πρέπει όμως ο κόσμος να αντιδράσει. Και υπάρχουν τρόποι να αντιδράσουν, διότι το κράτος δεν συνεισφέρει στην προσπάθεια αυτή. Ο τρόπος αυτός ο νομικός φέρνει αποτελέσματα. Βεβαίως και φέρνει αποτελέσματα. Όλα φέρνει, δεν μπορεί να φέρει κανένα αποτέλεσμα. Βεβαίως και φέρνει αποτέλεσμα. Όταν αντιδράς και ομαδικά, σίγουρα έχεις μεγαλύτερο αποτέλεσμα από ότι αν αντιδράσεις μεμονωμένα. Όμως αποτέλεσμα θα έχεις. Κύριε Πιτούλη, τι θα μας πείτε? Εάν θέλουν οι Έλληνες τραπεζίτες να βοηθήσουν έστω και την τελευταία στιγμή τους Έλληνες και η κυβέρνηση, θα πρέπει αντί να βάλουν τα hedge funds μέσα να αγοράσουν τα δάνεια στο 15% ή 20% της αξίας των δανείων, να προσπαθήσουν να έρθουν σε συμβιβασμό με τους Έλληνες να μπορέσουν να εξοφλήσουν τα δάνεια τα οποία έχουν πληρωθεί με τις ανακεφαλοποιήσεις και να μπορέσουν να δώσουν έστω κάποια ποσά πίσω για να μπορέσουν και οι τράπεζες να αρχίζουν να λειτουργούν. Από εκεί και πέρα, θα θέλω να κάνω μια παρατήρηση σε εσάς που είπατε ότι έχει ο κύριος Καραμαλής ακόμα δεν έχει μιλήσει. Ξέρετε κάτι, η πενταετία εκείνη ήταν λίγο δύσκολη και μπορεί να μιλήσει, αλλά το να περιμένουμε και να είμαστε σε αναμονή, καλό είναι να γίνονται οι εξελίξεις, να μην τρέχουμε. Νομίζω ότι έχει κρατήσει ένα πολιτικό κεφάλαιο. Όσο και αν τον αγαπώ, όσο και αν τον σέβομαι. Άσχετο από αυτό. Όχι, δεν θα περιμένουμε. Θα έπρεπε να μιλήσει νωρίτερα, να έχει ήδη μιλήσει. Θα είχαν ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα. Να αναλάβει δράσεις ο καθένας. Και τις ευθύνες του, θα έλεγα. Και τις ευθύνες του. Κωστή, τι θα μας πεις έτσι για το τέλος της απόψινης εκπομπής? Να πιάσουμε ένα λαϊκό τραγουδάκι, έτσι ένα ωραίο ρυθμό, τελειώνοντας. Θριεύομαι. Λέω να απαλλαγούμε από τον κύριο Φίλη, την Κυρατασία, τον Μουζάλα, τον Μπαλαούρα που λένε όλα αυτά για τη Μακεδονία. Και βέβαια να απαλλαγούμε από τρελαμάρες, όπως αυτό το δημοσίευμα που βλέπω εδώ, ότι 900.000 ευρώ διαθέτει το Υπουργείο Παιδείας μέσω ΕΣΠΑ για τη διδασκαλία του Κορανίου. Ρε, πάτε καλά, ρε. Μέσω ΕΣΠΑ βάλατε τη διδασκαλία του Κορανίου, τον εξυγχρονισμό τη διδασκαλία του Κορανίου. Αντί να πιάσετε τους Πομάκους που δεν είναι Τούρκοι και φωνάζουν οι άνθρωποι, φωτογραφίζονται με την ελληνική σημαία από πίσω, οι Πομακοπούλες, που δεν είναι Τούρκοι, να τους δώσετε εκπομπή στην ΕΡΤ να μιλάνε τα πομακικά. Στους Άραβες δώσατε. Δεν μπορείτε να δώσετε τους Πομάκους να ακούγεται η γλώσσα τους που δεν είναι τουρκική. Πάτε και δίνετε από το ΕΣΠΑ για να εξυγχρονιστεί η διδασκαλία του Κορανίου. Ένα σκουπιδοντενεγές χρειάζεται, όχι τέτοιο μικρό. Μεγάλο για να μπουν όλοι αυτοί οι ένοχοι. Μεγάλο σκουπιδοντενεγές.
Κώστα. Οι μέρες είναι πονηρές, τόσο στην οικονομία όσο και στα εθνικά θέματα. Δυστυχώς φοβάμαι ότι θα έχουμε μια πολύ κακή συμφωνία με τους θεσμούς και με ανησυχεί πάρα πολύ η έκρηθμη κατάσταση που υπάρχει τόσο στα ανατολικά σύνορά μας όσο και στα βόρεια, με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία να μπαίνει και σε εκλογικές περιπέτειες, όπως μαθαίνω. Αντρέα, η αξιολόγηση θεωρείς ότι είναι δεδομένη? Εγώ πιστεύω ότι εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου θα κλείσει και... Στη Βουλή θα περάσει. Ναι, είμαι σίγουρος. Εκλογές θα έχουμε. Δεν βλέπω κάποιον. Κοίταξε, αν παραμυθιάσει τόσο πολύ το Μητσοτάκη. Άλλη κυβέρνηση. Και ποια άλλη κυβέρνηση θα σταθεί έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, με τις εξεταστικές, με όλη αυτή τη μάχη που γίνεται, μάχη χαρακομμάτων μεταξύ κυβέρνησης και Νταβατζίδων. Ποια άλλη κυβέρνηση θα σταθεί δηλαδή? Λοιπόν. Δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση που θα σταθεί. Για να το πούμε ξεκάθαρα. Εάν πάει ο Τσίπρας. Άλλη κυβέρνηση. Θα πάει ο Τσίπρας με τη Φόφη και το ποτάμι. Αυτό εννοείς? Ναι. Ούτε ένα μήνα δεν θα σταθεί αυτό το πράγμα. Γιατί. Στην ουσία, το μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μάχη με τη διαπλοκή. Εάν βάλει μέσα τη Φόφη και το Θοδωράκι, πάει αυτό το πλεονέκτημα. Λοιπόν, αύριο το βράδυ εμείς θα είμαστε πάλι εδώ. Ξημερώνει η Κυριακή. Εγώ θα επιμείνω ότι είναι καλό τώρα που δεν το κάνει λοιπόν η πολιτεία, που το πολεμάει ο Φίλης, όπως είπε ο Κώστας, να πάρουμε τα παιδιά μας, τη σύντροφό μας, και αύριο το πρωί η καμπάνα χτυπάει και για σας και για μένα. Ας πάμε αύριο το πρωί λοιπόν. Εκεί που μπορεί κανένας να βρει και την ελπίδα, αλλά προπαντός να βρει το κουράγιο για να συνεχίσει σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε, μιας και είναι ο μόνος τόπος που εκεί δεν μπορεί να απογοητεύεται. Αύριο το πρωί είναι Κυριακή και μπαίνουμε στην βουβή βδομάδα, όπως την έλεγε η μακαρίτισσα η μάνα μου, λίγες μέρες πριν το Πάσχα. Άντε, αύριο με το καλό.